Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα από την Καβάλα. Είστε καλά? Μια χαρά έτσι. Ακούμε διάφορα από το πρωί γενικότερα για το παιχνίδι όσον αφορά κυρίως τα εισιτήρια, τη μετακίνηση, το τι ακριβώς θα συμβεί. Θέλετε να τα βάλουμε λίγο έτσι στη σειρά τα πράγματα για να βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη και πώς θα μπορέσει τελικά ο κόσμος που ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει το παιχνίδι να μετακινηθεί στην Καβάλα. Ναι. Κυρίως να διευκρινίσουμε ότι πρώτον το μάτς θα γίνει Κυριακή. Έτσι δεν είναι? Το μάτς θα γίνει Κυριακή, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Mm-hmm. Ο Άρης ζήτησε να γίνει Σάββατο, υπήρχε μια πρόθεση να ζητήσει να αλλάξει? Υπήρχε μια πρόθεση από τον Άρη να γίνει το ματς Σάββατο, γιατί αν δεν κάνω λάθος ο Άρης παίζει ένα πολύ μεγάλο αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Θεσσαλονίκη. Σωστά. Δεν είναι. Το πρόβλημα είναι ότι το Σάββατο παίζει η Καβάλα έναν αγώνα με μια ομάδα εδώ πέρα στην Α1, οπότε δεν θα μπορούσε το ματς να γίνει το Σάββατο. Δεν θα συνεννούσε η αστυνομία, γιατί δεν μπορεί να αστυνομεύσει και τα δύο παιχνίδια, ή για τον κόσμο γίνεται αυτό? Και για τον κόσμο και για την αστυνομία γίνεται αυτό. Είναι σημαντικό το παιχνίδι για την Καβάλα αυτό. Mm-hmm. Και για τον κόσμο της Καβάλας. Ναι. Ωραία. Άρα αυτό το διευκρινίσαμε. Το μάτς είναι Κυριακή 4 η ώρα. Όπως αρχικά είχε οριστεί από την ΕΠΟ, το μάτς είναι Κυριακή 4 η ώρα ακριβώς. Σωστά. Τώρα, όσον αφορά τα εισιτήρια. Ο Άρης... Να πούμε καταρχήν για να ξέρει το κόσμος ότι υπάρχει ένα αίτημα από την αστυνομία προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να μην υπάρξει οργανωμένη μετακίνηση. Ακόμη αυτό το αίτημα της αστυνομίας δεν έχει απαντηθεί. Φαντάζομαι θα απαντηθεί Τετάρτη και Πέμπτη. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Δεύτερον, έχω διαβάσει και έχει διαρρεύσει σε διάφορα μέσα ότι ο Άρης ζήτησε 2.000 εισιτήρια ή 3.000 εισιτήρια σύμφωνα με κάποια μέσα. Ναι. Μπορώ να σας δηλώσω υπεύθυνα ότι ούτε επίσημα ούτε ανεπίσημα, μάλλον να το πω αλλιώς, να δηλώσω υπεύθυνα τον αριθμό που μας έχουν ζητήσει από τον Άρη. Ο αριθμός αυτός είναι 0 και καλά κάνει ο Άρης και δεν ζήτησε ακόμη εισιτήρια, γιατί έπρεπε να γίνει πρώτα η σύσκεψη. Έτσι δεν είναι? Σήμερα λοιπόν που έγινε η σύσκεψη, περιμένουμε να μας πει και ο Άρης πόσα εισιτήρια θα χρειαστεί, αλλά δυστυχώς υπάρχει το αίτημα της αστυνομίας για τη μη μετακίνηση φυλάκων. Πάντως, όσον αφορά το αίτημα του Άρη, επειδή κάνοντας το ρεπορτάζ επικοινωνήσαμε και με την πλευρά του Άρη φυσικά, γιατί αυτό επιτάσσει η δημοσιογραφική διοντολογία, και μας είπαν ότι μπορούμε, αν θέλουμε, να έχουμε και το φάξ που απέστειλαν σε εσάς στη διάθεσή μας. Εδώ πολύ και αρκετές μέρες. Γιατί εγώ ήμουνα στο φάξ χθες και όλοι ήταν στο φάξ. Ναι. Δυστυχώς δεν το πήραμε. Μην πάρει περίπτωση. Ναι. Τον Άρη ισχυρίζονται πάντως ότι έχουν στείλει. Έχουν αποστείλει πριν από αρκετές μέρες. Τώρα το σε ποιο φάξ πήγε, αν πήγε σε κάποιο άλλο, αυτό εμείς προφανώς δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Προφανώς. Ναι. Αλλά βλέπετε τι γίνεται. Σήμερα υπήρχε και η σύσκεψη για τα μέτρα, έτσι δεν είναι? Ναι. Βέβαια να πούμε ότι θα λειτουργήσει εκδοτήριο για όσους οπαδούς του Άρη θέλουν να έρθουν μεμονωμένα. Ναι. Θα λειτουργήσει εκδοτήριο στη θύρα των φιλοξενουμένων. Ναι, άλλωστε από ό,τι ξέρω, κύριε Μήτρα, και πέρσι και όλα τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον ένα-δύο χρόνια, η αστυνομία πάντοτε είναι αρνητική στις οργανωμένες μετακινήσεις. Δεν αλλάζει κάτι. Αυτό είναι μια μεγάλη πληγή. Ναι. Και να σας πω κάτι. Τα ποδοσφαιρικά μας είναι όμορφα με οπαδούς και των δύο ομάδων μέσα στα γήπεδα. Ναι. Έχετε δίκιο. Έτσι πρέπει να είναι παντού, όχι μόνο στη ΓΑΜΑ Εθνική φυσικά, σε όλες τις κατηγορίες και στις επαγγελματικές. Και μακάρι κάποτε αυτό να το πετύχουμε. Ναι. Απλά εγώ λέω ότι αν υπάρχει καλή διάθεση από όλους και συνεργασία εκατέρωθεν, νομίζω ότι ακόμη και όποια προσκόμματα και αν βάζει η ελληνική αστυνομία για τους δικούς της λόγους, αν οι δύο ομάδες έχουν μια καλή συνεργασία μεταξύ τους και τα κανονίσουν, νομίζω ότι δεν τίθεται κάποιο ζήτημα. Το είδαμε και κατά τη διάρκεια. Να ξέρετε λοιπόν, και αυτό σας το λέω, ότι η Καβάλα είναι μια φιλόξενη πόλη. Ναι. Θέλουμε να έρθει κόσμος του Άρη. Ναι. Θα υπάρχει ειδική θύρα, θα υπάρχει ειδικό εκδοτήριο και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Οι μετακινήσεις των οπαδών του Άρη είναι μαζικότατες και πολύ κίτρινες. Ναι. Και φυσικά θέλουμε να είναι το ίδιο και στην Καβάλα. Και θα είναι καλό αυτό και για το ποδόσφαιρο, θα είναι καλό και για τον Άρη. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα με τα εισιτήρια. Ναι. Τα εισιτήρια τα οποία, όπως λέτε, θα υπάρχει εκδοτήριο, η τιμή τους είναι 10 ευρώ. Είναι 10 ευρώ. Είναι ακριβώς η ίδια τιμή όπως είναι και για τους φιλάθλους της Καβάλας. Γιατί αν θυμάμαι καλά, πέρσι στο αντίστοιχο παιχνίδι, νομίζω με 10 ευρώ έμπαιναν 2, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Αυτό ήταν σωστό. Κατ' εξαίρεση πέρσι η Καβάλα είχε δεχτεί να μπαίνουν 2 φιλάθλοι του Άρη, δηλαδή να είναι το κεφάλι, ας πούμε, χοντρικά να το πω για να καταλαβαίνει ο κόσμος, η τιμή να είναι 5 ευρώ. Βέβαια να σας θυμίσω και την τιμή του εισιτηρίου στο Άρη Καβάλα στο δεύτερο γύρο. Δεν θυμάστε την τιμή, έτσι δεν είναι?
Πόσο ήταν, για θυμίστε μου, 10 ευρώ. Δεν υπήρχε καμία απολύτως ανταποδοτικότητα. Αν θέλατε την προσωπική μου άποψη, επειδή έχω ταξιδέψει και σε πολλά ευρωπαϊκά γήπεδα και λόγω δουλειάς, αλλά και γιατί είναι το ποδόσφαιρο, το λατρεύουμε στην κυριολεξία. 10 ευρώ για να δεις παιχνίδι στη ΓΑΜΑ Εθνική, θεωρώ και πρόεδρε μια αρκετά υπερβολική τιμή, αν θέλετε. Εκατέρω, δεν το λέω, δεν αναφέρομαι μόνο σε εσάς. Για να δεις παιχνίδι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Να συμφωνήσω μαζί σας. Είμαι μαζί σας. Αλλά δυστυχώς, φανταστείτε, ένας φίλαθλος της Καβάλας που θα πάει στο γήπεδο και θα πληρώσει 10 ευρώ, να βλέπει ένα φίλαθλο από τη Θεσσαλονίκη που θα δει το ίδιο γήπεδο, να δει το ίδιο παιχνίδι και θα πληρώσει 5 ευρώ. Ναι. Δεν θα μπορούσα, δεν θα ήταν σωστό αυτό για κανέναν, έτσι δεν είναι? Ναι, ίσως βέβαια, δεν ξέρω, αν σας ενδιαφέρει, προφανώς σας ενδιαφέρει με ένα φτηνότερο εισιτήριο ενδεχομένως να ερχόταν περισσότερος κόσμος από τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα για να παρακολουθήσει το παιχνίδι και να είχατε και μεγαλύτερη πρακτική επιτυχία από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Γιατί ναι, ο Άρης είναι η πιο εμπορική ομάδα ασφαλώς που θα αντιμετωπίσετε, η μεγαλύτερη ομάδα στον όμιλο. Αυτό δεν το συζητάμε καν. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν το συζητάμε καν. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η τιμή του εισιτηρίου θα πρέπει να είναι ίδια για όλους. Ναι. Σωστά. Πάντως τα έφερε έτσι το πρόγραμμα που οι δύο ομάδες που κατά τεκμήριο αυτή τη στιγμή έχουν τις βλέψεις ανόδου, για να το θέσω έτσι, συναντούνται πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και με ένα παιχνίδι μόνο, αν και είναι η τρίτη αγωνιστική, και οι δύο με ένα παιχνίδι στα πόδια τους. Το έχουν δει όπως οι άλλες ομάδες. Ασφαλώς. Βέβαια, η δική σας ομάδα έχει κάνει ασφαλώς καλύτερη προετοιμασία. Είναι γνωστά τα προβλήματα που πέρασε ο Άρης το καλοκαίρι, δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε. Για την Καβάλα δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι τουλάχιστον για δύο μήνες η ομάδα προετοιμάζεται κανονικά για το νέο πρωτάθλημα και δεν πέρασε δηλαδή αυτά που πέρασε ο Άρης. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η Καβάλα είχε μια πολύ πιο μακρά προετοιμασία. Φέτος προετοιμάστηκε σωστά. Ο Άρης πέμπτη τις γνωστές ιστορίες. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, ο Άρης αδικήθηκε από αυτό που έγινε το καλοκαίρι. Mm. Ο Άρης δεν θα έπρεπε να είναι στην τρίτη εθνική. Ο Άρης θα έπρεπε να είναι μια κατηγορία παραπάνω. Αλλά δυστυχώς κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα γυρίσουμε πίσω τώρα. Νομίζω ότι... Η ποιότητα των παιχτών του Άρη είναι πολύ μεγάλη. Δεν το συζητάμε αυτό. Εγώ αυτό που είπατε ότι ο Άρης είναι μια μεγάλη ομάδα, εγώ θα διαφωνήσω. Ο Άρης δεν είναι μια μεγάλη ομάδα, είναι μια τεράστια ομάδα. Ναι. Και νομίζω ότι, αν θέλετε να το πούμε έτσι και λίγο πιο λαϊκά, θα σας βόλευε να μην είναι ο Άρης στην κατηγορία, γιατί δεν τον είχατε αντίπαλο, γιατί και εσείς έχετε, όπως έχετε δηλώσει στις προγραμματικές δηλώσεις, να το πω, πριν ένας παραδείγματος, ότι έχετε βλέψει ανόδου τη φετινή χρονιά. Φυσικά. Η Καβάλα είναι μια ομάδα η οποία δεν το κρύβουμε. Στόχος της είναι να παίξει καλό ποδόσφαιρο και στόχος είναι να πρωταγωνιστείς, να ανεβεί στην επόμενη κατηγορία. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι μαζί με τον Άρη, η Καβάλα και κάποιες άλλες ομάδες θα πρωταγωνιστήσουν. Ναι. Έτσι, όπως και η Δόξα Δράμα είναι μια ομάδα η οποία δεν θα αρμόζει αυτή την κατηγορία. Ο Πόλων Καλαμαριά είναι μια τεράστια ομάδα που δεν θα αρμόζει αυτή την κατηγορία. Αλλά κάποια πράγματα δυστυχώς δεν τα έχουμε εμείς. Πώς το περιμένετε φέτος το πρωτάθλημα, μιας και είμαστε ακόμη στο ξεκίνημα? Σκληρό. Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μακριά από κάμερες, μακριά από φώτα. Ναι. Μαραθώνιος, δύσκολα γήπεδα. Πολλές φορές κακή αγωνιστική χώρη. Το περιμένω σκληρό. Ναι. Ελπίζω είναι αρχή ακόμη, όλοι οι παίκτες να έχουν υγεία, οι παράγοντες της διοίκησης να έχουν και υγεία και γερό στο μάχη και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Και νομίζω ότι στην πορεία του πρωταθλήματος θα παίξει και ρόλο, κύριε Μήτρα, και το γεγονός ποια οικονομικά θα αντέξει μέχρι το τέλος. Έτσι, ναι, γιατί παίζει σημαντικό ρόλο στην κατηγορία αυτή και το οικονομικό. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Να πω, φυσικά δεν θα μπω στα οικονομικά του Άρη. Ναι. Να πω για την Καβάλα τουλάχιστον, είναι μια ομάδα η οποία έχει πρόσωπο, ναι, η οποία πληρώνει στην ώρα της και κανείς δεν έχει κανένα παράπονο από την Καβάλα. Κάνατε και μεταγραφές, έτσι δεν είναι? Φέτος πήρατε και το Βλάση τον Καζάκη από ό,τι διαβάσαμε. Πήρατε και κάποιους παίκτες. Έχετε και τον Νίκο Τολιόλιο που ήταν πέρσι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε τον Χάρη τον Παπά, ο οποίος έχει κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα. Έχουμε τον Παλιγιώργο, ο οποίος είναι γνωστός παίκτης. Γενικώς έχουμε μια ομάδα η οποία είναι υψηλού επίπεδου, πολύ υψηλού επίπεδου. Ναι. Μας είπατε ότι όσον αφορά τα ονόματα, όσον αφορά το ρόστερ, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, στο ξεκίνημα, χωρίς πολλά παιχνίδια ακόμη να έχουν οι ομάδες στα πόδια τους, ο Άρης φαίνεται ότι δεν διαθετεί ρόστερ ΓΑΜΑ Εθνικής. Έτσι τουλάχιστον. Όχι, δεν διαθετεί ρόστερ ΓΑΜΑ Εθνικής, προς Θεού. Δεν ξέρω αν αυτό. Βέβαια τα ρόστερ δεν παίζουν ποδόσφαιρο. Και τα χρήματα και τα μπάτζετ δεν παίζουν ποδόσφαιρο. Ναι. Τα ρόστερ παίζουν ποδόσφαιρο. Τα μπάτζετ δεν παίζουν ποδόσφαιρο. Τα λεφτά δεν παίζουν ποδόσφαιρο. Κόσμο περιμένετε την Κυριακή?
Εξαρτάται από τον καιρό. Mm. Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι και κατά τα ψέματα ο κόσμος ζει για αυτά τα παιχνίδια. Mm. Εγώ θέλω να έρθει ο κόσμος και θέλω να φύγει ο κόσμος του Άρη. Αν θέλει την προσωπική μου άποψη, εγώ θέλω να έρθει ο κόσμος του Άρη να δει την ομάδα του. Αν δεν κάνω λάθος, το προηγούμενο παιχνίδι με την κυρία Βρύση ήταν ένα παιχνίδι και κλεισμένο το θηρόν. Σε γήπεδο. Δυστυχώς. Θέλω να έρθει ο κόσμος στη Καβάλα, θέλω να απολαύσει αυτό το παιχνίδι και να περάσουμε όλοι ωραία. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Ωραία. Μας είπατε λοιπόν ότι το παιχνίδι θα γίνει οριστικά Κυριακή, 4 η ώρα, 10 ευρώ το εισιτήριο, θα υπάρχει εκδοτήριο. Περιμένουμε απλά και την απόφαση της Γενικής Γραμματείας, γιατί εκεί έστειλε η αστυνομία το αίτημά της. Περιμένουμε φυσικά να δούμε τι θα γίνει και με τον καιρό και όλοι να περάσουμε καλά, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Κάτι που λησμόνησα, νομίζω στη σύσκεψη θέσατε και ένα άλλο ζήτημα στην πλευρά του Άρη, στους ανθρώπους του Άρη, το να προπληρωθούν όσα εισιτήρια τελικά θα πάρει ο Άρης, έτσι είναι. Αν μας ζητήσουν κάποια εισιτήρια, θα πρέπει να προπληρωθούν τα εισιτήρια αυτά, βέβαια. Ναι. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω. Και, να σας πω την αλήθεια, αφήσαμε να κρατήσω μια πισινή, γιατί εγώ προσωπικά δεν ήμουν στη σύσκεψη. Ναι. Δεν ήμουν στη σύσκεψη, οπότε αυτό θα το λέω με μια μικρή επιφύλαξη. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Ευχόμαστε να γίνει ένα καλό παιχνίδι την Κυριακή. Να είστε καλά. Να είστε καλά.